Όχι, δεν λέει, αλλά λέει. Πάντως θέλω να πω ότι με δύο έτσι κοντινούς μου ανθρώπους έχω ζήσει να περνάνε δύσκολη φάση και να μην το εξωτερικεύουν. Ένα σίγουρα είσαι εσύ. Ναι. Γιατί και με τον Παύλο ζήσαμε την πολύ δύσκολη τη στιγμή τη ζωή του και είσαι και εσύ ένα άνθρωπο ο οποίο δεν μπήκε κατευθείαν στη μάχη. Κοίτα, δεν εξωτερικεύτηκε. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό Δημήτρης. Που είπε ο Δημήτρη και η δουλειά μα είναι λίγο ευχή και κατάρα. Γιατί όταν χάνουμε ένα δικό μα άνθρωπο και μπαίνει σε ένα περιβάλλον όπω είναι το τηλεοπτικό που έχει τι δυσκολίε του, αλλά έχει και μια κατάσταση που είναι λίγο παρέα, λίγο παιχνίδι. Σε βοηθάει πάρα πολύ να ξεχαστείς και σε κάνει να ασχοληθείς με κάποια πράγματα που είναι πιο χαρούμενα, πιο αισιόδοξα. Νομίζω. Παιδιά, είναι και πόσο σαν χαρακτήρας. Εγώ, ας πούμε, 40 μέρες από την απώλεια του πατέρα μου ήμουν ένα φυτό. Ένα κανονικό φυτό. Είναι πραγματικά, νομίζω, πόσο σαν χαρακτήρας. Ας πούμε, και με τον Παύλο, λέω το έζησα, και με τον Δημήτρη, γιατί είναι δύο παιδιά που πήρατε κατευθείαν τα ηνία, σαν να είπατε ότι μπαίνουμε μπροστά για να καλύψουμε τις ανάγκες των άλλων. Βοηθάει πολύ και το περιβάλλον. Δηλαδή, αυτό που είπε η Φέη στον Δημήτρη και το έχουν επικοινωνήσει, γι' αυτό το λέω και εγώ, ότι τον πήρε τηλέφωνο και του είπε: Όποτε νιώθεις εσύ έτοιμος να έρθεις. Ναι. Το γεγονός ότι είχε απέναντί του μια γυναίκα που τον στήριξε και τον βοήθησε, βοήθησε πάρα πολύ. Εγώ είχα απέναντί μου τη Ρούλα Καρομιλάκη την περίοδο. Επομένως, ήταν πολύ βοηθητική. Είχε την ίδια στήριξη. Ναι, είχα την ίδια στήριξη. Δεν είχα το άγχος αν θα πρέπει να πάω ή όχι στη δουλειά. Επομένως, και μόνος σου λειτουργείς πολύ παιδιά, πιο ωραία. Και εγώ, παιδιά, έχω κρατήσει ακόμα το μήνυμα της Ελένης της Μενεγάκη που μου είχε πει ότι. Γιατί χρειάστηκε να λείψω αρκετό καιρό από την εκπομπή για τις θεραπείες, επειδή έτρεχα. Και δεν συζητήθηκε ποτέ, με στήριξε και εμένα απόλυτα. Και αυτό είναι το βασικό, mm-hmm. έτσι, να ζούμε και λίγο την ανθρωπιά στις δουλειές που κάνουμε, όποια και αν είναι αυτές οι δουλειές. Mm-hmm. Παιδιά, πάμε μια διαφημισούλα.